Γεια σας παιδιά, βρισκόμαστε σήμερα στην εξοχή όπως βλέπετε, λόγω κορονοϊού δεν μας επιτρέπεται να πάμε στη θάλασσα, οπότε βγήκαμε λίγο στον κήπο μας, έτσι δείξε λίγο εδώ πέρα φίλε Πέτρο, να δεις που είμαστε, να δει και ο κόσμος. Δείξε και εδώ τον εξοπλισμό. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα, έχουμε φέρει τον drone. Θα κάνουμε μία πατέντα εδώ πέρα σήμερα, θα δείτε. Θα σας δείξουμε πώς να ρίξουμε, θα βάλουμε ένα tie wrap εδώ πέρα, θα δέσουμε ένα μανταλάκι για να κάνουμε πελευθέρωση. Θα δείξουμε βασικά πώς θα ρίξουμε, αντί για σκαφάκι που δεν έχουμε, θα χρησιμοποιήσουμε τον drone για να ρίξουμε. Θα κάνουμε κάτι πρωτότυπο, παιδιά, για Ελλάδα. Θα ρίξουμε το δόλωμά μας, θα το στείλουμε με drone, έτσι. Θα δείξουμε τώρα βέβαια και τα βήματα πώς το κάνουμε. Έχουμε εδώ tie wrap. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε, τα ράψε εδώ, έχουμε αρκετά γιατί ξέρεις, είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Μπορεί να κάνουμε και κάποια λάθη, έτσι, κάποιες δοκιμές. Έχουμε εδώ ένα κοφτάκι. Πρώτα απ' όλα θα δέσουμε ένα tie-wrap. Θα προσέξουμε να μην, το tie-wrap να μην πιάνει π.χ. εδώ πέρα, να μην πιάνει πάνω σε αυτό, γιατί αυτή είναι αυτό εδώ και αυτό εδώ είναι οι sensors από τον drone. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε κάπου εδώ το tie-wrap. Εδώ θα το σφίξουμε και εδώ πάνω μετά θα δέσουμε μια μπετονιά με μια παραμάνα. Έτσι. Και θα τα δείξουμε όλα τα βήματα. Μόλις δέσαμε το tie wrap εδώ, έτσι, κόψαμε αυτό που περισσεύει για να μην έχει πρόβλημα για τους έλικες. Και τώρα θα βάλουμε εδώ από την κάτω πλευρά, θα δέσουμε εδώ μία παραμάνα και μία μπετονιά που θα κρέμεται. Περάσαμε και μία, έχει εδώ μία στριφτοπαραμάνα αν φαίνεται. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Έτσι. Το οποίο αυτό έχει ένα σειρμάτινο, τελειώνει σε ένα εδώ. Σε ένα σύρμα. Εδώ τώρα πάνω στο σύρμα αυτό, πάνω στο στριφτάρι αυτό, θα κάνουμε ένα κόμπο για να προσαρμόσουμε το μανταλάκι, αυτό που λέμε. Απλά πράγματα. Λοιπόν παιδιά, τώρα έχουμε προσαρμόσει μία πιτονιά εδώ μέσα στο ελαττήριο από το μανταλάκι. Έχουμε κάνει ένα κόμπο εδώ. Έτσι, και αυτό θα το βάλουμε, θα το περάσουμε μέσα σε μία στριφτοπαραμάνα έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Και αυτό θα το κρεμάσουμε εδώ στον drone. Κλείνουμε τη στραφτοπαραμάνα και το σύστημά μας τώρα είναι έτοιμο. Είμαστε εδώ. Έτσι. Αυτό είναι πιασμένο στο tie wrap από τον drone. Εδώ πέρα θα περάσουμε την πετονιά ή το βαρύδι μας, θα πιάσουμε το μανταλάκι, έτσι. Είτε την πετονιά είτε το βαρύδι μας. Και θα δείξουμε και στην πορεία πώς θα το απελευθερώσουμε μετά, έτσι. Και όταν αυτό θα τραβάει, και όταν εμείς θα δώσουμε κόντρα στο μηχανισμό μας, επειδή θα τον έχουμε ανοιχτό, από την αντίσταση θα πέσει κάτω και θα στείλουμε την ερματοσιά μας εκεί που θέλουμε. Λοιπόν, θα δείξουμε τώρα και ένα live μετά στη συνέχεια. Έχουμε εδώ πέρα έχουμε δέσει ένα βαρύδι, έτσι. Θα πιάσουμε το βαρύδι. Κάτσε να δώσουμε λίγο περιθώριο. Πάμε εδώ. Θα δέσουμε τώρα την πετονιά πάνω στο μανταλάκι αυτό, έτσι. Δώσουμε λίγο. Ωραία εδώ. Είμαστε καλά. Ελάτε λίγο από κοντά να σας δείξω. Δεν θα το βάλουμε αυτό τελείως μέσα στο μανταλάκι εδώ που κάνει το κενό. Έτσι. Θα το βάλουμε εδώ απλά. Το βλέπετε. Έλα λίγο πιο κοντά Πέτρο να το δεις. Όπως βλέπετε τώρα αυτό. Δεν θα το βάλουμε τελείως μέσα εδώ. Έτσι. Κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί μπορεί και να μην φύγει. Όταν φύγει θα φύγει, αλλά μπορεί να δυσκολέψει τον ντρόν. Θα το βάλουμε εδώ. Έτσι. Στα δοντάκια, το μανταλάκι, άμα δείτε, έχει κάποια δοντάκια. Το βλέπετε εδώ, πώς έχει κουμπώσει. Στο μεσαίο δοντάκι. Λοιπόν, τώρα ο φίλος ο Πέτρος, όπως βλέπετε, μόλις το βάλε μπρος. Έτσι, παιδιά, το βλέπετε, το έχουμε πιάσει επάνω. Έχουμε ανοίξει το pick-up εδώ πέρα. Έτσι, έχουμε το καλάμι σε αυτή τη στάση. Και θα φύγει στα 200 μέτρα, παιδιά. Είμαστε τώρα στο μισό μέτρο. Θα το στείλουμε στα 200, έχουμε ανοίξει το pick-up. Δεν χρειάζεται να το φας πάρα πολύ ψηλά, όπως είσαι, ναι, τώρα έτσι, όπως απλά είναι, πηγαίνεις. Θεωρητικά το έδαφος είναι η θάλασσα, έτσι. Ωραία. Φεύγουμε. Για πάμε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ προχωράμε, όπως βλέπετε. Το drone σηκώνεται. Κανένα πρόβλημα απολύτως.
Εδώ από το μηχανισμό παίρνει κανονικά όπως βλέπετε. Το drone προχωράει, ο μηχανισμός εδώ. Όταν θέλω να σταματήσουμε, κλείνουμε το pick-up και θα δείτε τώρα πώς θα πέσει. Να το. Αυτό είναι. Λοιπόν παιδιά, για να δείξουμε άλλη μία, έτσι, έχουμε αφήσει το drone εδώ πέρα και κάθε όρθιο. Κάνουμε αυτό το πράγμα εδώ στην πετονιά. Παίρνουμε το μανταλάκι και απλά το βάζουμε εδώ. Αυτό είναι. Έτσι είναι αυτό. Το βλέπετε. Αυτό είναι. Και τώρα θα κάνουμε άλλη μια ρήφτη. Το καλάμι, πάντα ανοιχτό το pick-up. Λοιπόν, πάμε. Βάλε κόντρα τώρα! Ορίστε. Και μόλις έπεσε το βαρύδι. Μόλις έγινε απελευθέρωση.